Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τις ελιές. Δεν θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή. Κόβω 15 στρέμματα ντομάτα και δεν έχω εργάτες. Έχω 4 εργάτες να κάνουν τι. Οι κήποι διαλυμένοι. Με τα χέρια δεμένα και με μόνη επιλογή αργά ή γρήγορα να εγκαταλείψουν τις καλλιεργίες τους, οι παραγωγοί της Μεσαρά σκρούν καμπανάκι κινδύνου σε μια απέλπιδα προσπάθεια η κραυγή απογνωσής τους να φτάσει μέχρι την κυβέρνηση. Η μεγάλη φυγή των αλλοδαπών εργατών γης που ξεκίνησε δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια πλέον κορυφώνεται και μετατρέπεται σε μια βραδιφλεγή βόμβα που απειλεί να τεινάξει στον αέρα τον κλάδο. Οι συνθήκες στα θερμοκήπια είναι πολύ αδίξωες. Γιατί έχει περάσει στην κοινωνία ότι ο αγρός παίρνει το καλαδάκι κάθε πρωί και πάει και μπαίνει μέσα και μαζεύει δύο αγκουράκια, δύο ντοματούλες, δύο πιπεριές και πάνε στην αγορά. Το νομοθετικό πλαίσιο όπως είναι σήμερα, κάθε άλλο από το να βοηθά είναι. Άρα λοιπόν, με το νομοθετικό πλαίσιο που επικρατεί σήμερα, αυτό που γίνεται είναι όλοι οι εργάτες γης οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας να προτιμάνε να φύγουν σε χώρες του εξωτερικού. Τα μεροκάματα έχουν αυξηθεί μαζί με το κόστος της παραγωγής. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή πάει σε μια εξαθλιωτική φάση. Με νύχια και με δόντια καταφέρνουν πλέον να κρατούν ζωντανές τις καλλιέργειες, αφού τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια είναι πλέον δυσέβρετα. Είναι ενδεικτικό πως έχουν μείνει περίπου 1.000 εργάτες γης στην περιοχή, που αδυνατούν να καλύψουν ανάγκες για σχεδόν 7.500 στρέμματα, ενώ τονίζουν την ανάγκη να βρεθούν περίπου 2.500 ακόμα. Το πλήγμα ανυπολόγιστο την ίδια ώρα που η ακρίβεια έχει ήδη εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής, εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα για κέρδος. Υπήρχαν και καλύβαμε τις ανάγκες, αλλά επειδή υπήρξε έτσι μια νομοθετική πρωτοβουλία, μια ρύθμιση από την Ισπανία και την Ιταλία, όπως μαθαίνουμε, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να νομοποιηθούν, να πάρουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να ταξιδέψουν από και προς την χώρα τους, αυτό είναι ένα δέλεαρ και αυτό τους έκανε να πάνε προς αυτές τις χώρες. Με την ώρα 0 να μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, οι παραγωγοί του Τυμπακίου προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καθώς μέχρι σήμερα οι αγωνιώδεις εκκλήσεις τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν πέσει στο κενό και το πρόβλημα διωγγώνεται. Αχτίδα φωτός φάνηκε από τον Δήμαρχο Φεστού, που στη διάρκεια σύσκεψης αποκάλυψε πως έπειτα από επαφές προέκυψε διαβεβαίωση για μια νέα ρύθμιση και μάλιστα άμεσα. Δεν θα συνιστούν οι καλλιέργειες αν δεν δοθεί άμεσα λύση και στο ζήτημα του κόστου παραγωγής και στο ζήτημα των εργατικών χεριών. Οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Για μέν το κόστος παραγωγής πρέπει να δοθεί επιταγή και βέβαια να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία ως προς την άδεια εργασίας των αλλοδαπών εργατών. Εξίσου εκρηκτική η κατάσταση και στην θερμοκηπιακή Ιεράπετρα, που υπολογίζεται πως από το 2017 και μετά περισσότεροι από 8.000 εργάτες γης έφυγαν μαζικά, κυρίως για Ιταλία και Γερμανία, με δέλεαρ τη μεταναστευτική τους πολιτική.